Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Όπα, κάτσε. Ελληνικά θα μιλήσουμε ή αγγλικά? Ό,τι θέλεις. Μου λέει εδώ Άλεξ, το George Collins. Λέω, έχουν ξένο, λέω, παίχτη για αρχηγό. Τι γίνεται? Μισός. Από πού είσαι, Γιώργο, ή όχι Γιώργο? Όχι, George. George, από πού είσαι, George? Η καταγωγή μου είναι από Άρτα, απλά ο πατέρας μου είναι Άγγλος και γι' αυτό το ξένο όνομα. Α, έχεις αγγλικές ρίζες, η μητέρα σου είναι από την Αγγλία? Όχι, η μητέρα μου είναι από Άρτα. Έχω Ο πατέρας μου είναι Άγγλος, sorry, sorry. Μεγάλο στο Άρτα, ναι. Από ποιο σημείο της Μεγάλης Βρετανίας ο μπαμπάς? Είναι από το Λονδίνο, από το Λονδίνο. Α, και από Λονδίνο είσαι δηλαδή. Και από Λονδίνο Άρτα, ναι, ναι. Από Λονδίνο Άρτα πήγαμε. Δεν ήταν δικιά μου επιλογή. Ο πατέρας μου το διάλεξε. Το εσύ θα διάλεγες Λονδίνο? Βέβαια. Έχει 50 ομάδες εκεί στην περιοχή, George. Μπορείς να... Ποτέ δεν είναι. Έχουμε ένα φίλο να ξέρεις, Μαυροπάνος λέγεται. Είναι εκεί, πρόσφατα πήγε στο Λονδίνο το παιδί. Σου δώσουμε τηλεφωνάκι. Εδώ, στην Ήπειρο είναι, γι' αυτό. Από έτσι. Το ξέρω, ξέρω. Έτσι, όντως, από ένα χωριό εκεί των ναι. Ιωαννίνων. Ναι. Ναι. Πες μας λίγο έτσι, η ΑΕΚ Αρσιάκης είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, μια όμως από ό,τι μαθαίνουμε καλά οργανωμένη για τα δεδομένα της κατηγορίας. Πρέπει τα πράγματα γενικά να είναι καλά εκεί, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα φτιάχτηκε άρον-άρον, να το πω έτσι, γιατί η απόφαση υπάρχει πολύ αργά που θα βγούμε στη Β' Εθνική, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να οργανωθεί μια ομάδα από το μηδέν ουσιαστικά, γιατί άλλα έχει ξεκινήσει στη ΓΑΜΑ Εθνική να φτιάξει και άλλα προέκυψαν στην πορεία. Γίνεται μια προσπάθεια πολύ καλή από τη διοίκηση. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μαζεύτηκε και φτιάχτηκε μια πολύ καλή ομάδα, κατά την άποψή μου. Ναι. Και εντάξει, προσπαθούμε, στόχος της ομάδας είναι παραμονή και ευελπιστούμε να το πετύχουμε. Πάντως, η πορεία σας νομίζω άκρος περνά, θεωρείται άκρος ικανοποιητική, έτσι, για να φωτιστεί. Εντάξει, τα σκαμπανεβάσματα στην πορεία μέχρι τώρα είναι λογικό. Όπως προανέφερα, λόγω ότι είναι μια καινούργια ομάδα, φτιάχτηκε αργά. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής η ομάδα στέκεται αξιοπρεπές. Τώρα έρχεσαι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης κοντά στον Άρη. Εντάξει, από μόνο του είναι ένα σημαντικό γεγονός για σας, φαντάζομαι, το να έρθετε να παίξετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς το περιμένεις το μάτς? Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ ιστορική και μεγάλη ομάδα που, όπως ξέρουμε, δεν είναι ομάδα για τη Football League, είναι για τη Super League, με πορείες στην Ευρώπη κτλ. Εντάξει, για μας θα είναι μια ωραία εμπειρία. Θα πάμε να παίξουμε με τον πρωτοπόρο. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, χωρίς άγχος, να απολαύσουμε αυτή την εμπειρία και ό,τι προκύψει. Θεωρείς ότι μέχρι στιγμής είναι απόλυτα δίκαιη η εικόνα που έχουμε στο βαθμολογικό πίνακα με τις ομάδες που... Και αναφέρομαι κυρίως στον γκρουπ των πρωτοπόρων, αυτών που θα παλέψουν δηλαδή για τις δύο φορές. Αναφέρεις τον Άρη? Αναφέρω γενικότερα και τον Άρη και τις ομάδες οι οποίες στην Παναχαϊκή, για παράδειγμα, που είναι και αυτοί πολύ ψηλά, και τις ομάδες που θα φαίνεται ότι θα παλέψουν για τις δύο θέσεις. Κοιτάξτε να δείτε, ο Άρης τώρα δεν είναι τυχαία πρώτος. Δεν γίνεται. Τώρα έχουν παιχτεί 11 παιχνίδια, δεν γίνεται να είσαι κατατύχει πρώτος. Έχει μια πολύ καλή ομάδα με παίχτες καλούς και έμπειρους που ξέρουν από την κατηγορία και από Super League. Και νομίζω ότι είναι η βαθμολογική θέση είναι αυτή που πρέπει να έχει. Πώς σου φάνηκε η Παναχαϊκή που την αντιμετώπισες και τώρα πριν από λίγες μέρες? Η Παναχαϊκή είναι μια πολύ καλή ομάδα με νέους παίχτες μέσα και έμπειρους βέβαια. Ήταν ένα παιχνίδι στη λεπτομέρεια. Δηλαδή πιστεύω όποιος έβαζε τον γκολ εκεί θα κρινόταν το παιχνίδι. Ευτύχησαν αυτοί να βάλουν το γκολ και κάπως έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Μάλιστα. Να πούμε να ενημερωθείς και εσύ. Όφη Δόξα Δράμα στο ημίχρονο είναι 2-0. Με τα δύο γκολ του Μάνου, απόλυτη κυριαρχία. Ναι, το παρακολουθώ, το παρακολουθώ. Πώς τους βλέπεις? Νομίζω, καταρχήν εσύ περίμενες με όλα αυτά που ακούγονταν για τον Όφη να έχει κρατηθεί έτσι ο Όφη μετά από τα προβλήματα που είχε το τελευταίο διάστημα? Εντάξει, αυτά είναι δικά τους ζητήματα.
φαίνεται ότι δεν τους έχει επηρεάσει, παρόλο που έφυγαν αρκετοί παίχτες και με τα οικονομικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα φαίνονται ότι δεν έχουν επηρεάσει την ομάδα και μπορεί και να συσπηρωθεί περισσότερο και δεν ξέρω, μπορείς να βγει και σε καλό όλο αυτό που γίνεται. Mm-hmm. Εντάξει, δεν εννοώ όχι να είναι απλήρωτοι παίχτες, αλλά φαίνεται ότι είναι μαζεμένοι και το παλεύουν και δίκαια κερδίζουν τα παιχνίδια. Mm-hmm. Βλέπω εδώ η ομάδα σου έχει εκτός έδρας μία νίκη, μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Η δύναμή σας είναι η έδρα σας, έτσι? Από ό,τι έχω καταλάβει στη Football League η έδρα είναι σημαντική για κάθε ομάδα. Δηλαδή όλες οι ομάδες στηρίζονται στην έδρα τους. Γι' αυτό και κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο εκτός έδρας να πάρει διπλό δηλαδή. Εμείς είμαστε μια τέτοια ομάδα που στηρίζεται πολύ στην έδρα της. Βέβαια ψάχνουμε τα πατήματά μας και στα εκτός έδρας να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Αλλά εντάξει, έχει ακόμα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα και ευελπιστούμε να βελτιωθούμε και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Mm-hmm. Θεωρητικά, έτσι ξεκινώντας το πρωτάθλημα, αυτό το μάτς πιστεύεις ότι είναι το πιο δύσκολο για εσάς στο πρόγραμμά σας? Ναι, από την αρχή όπως δημιουργήθηκε το πρόγραμμα, βασικά έκατσαν έτσι κάποια δύσκολα παιχνίδια συνεχόμενα, όπως παίξαμε την προηγούμενη αγωνιστική με Παναχαϊκή, τώρα πάμε στον Άρη, την επόμενη αγωνιστική έχουμε τη Δράμα και μετά πάμε στον Όφη, οπότε φαντάζεστε πόσο δύσκολο πρόγραμμα. Κοιτάξτε, έτσι είναι για όλους το πρόγραμμα, επειδή είναι αυτή η σειρά, ναι, των αγώνων για τις ομάδες. Απλά είναι μαζεμένα, αυτό εννοώ, ότι παίζουμε με τις ομάδες που είναι ψηλά στο βαθμολογικό που είναι αυτή τη στιγμή. Βλέπω και μιας... το παιχνίδι με τον Άρη, αφού είναι ο πρωτοπόρος, είναι και το πιο δύσκολο, έτσι φαίνεται. Βλέπω και μια ισορροπία στα γκολ εδώ που έχετε στα στατιστικά σας. 11 δεχτήκατε, 11 σημειώσατε σε 11 παιχνίδια. Υπάρχει ένα-ένα ανά παιχνίδι πηγαίνετε. Ναι, ο μέσος, ναι, ναι, όρος. Εντάξει, θα θέλαμε να τα βελτιώσουμε λίγο αυτά τα στοιχεία. Να μην τρώμε δηλαδή, να μην τρώμε εύκολα γκολ και να βελτιώσουμε λίγο την επιθετική μας ευστοχία. Αλλά εντάξει. Γίνεται μια προσπάθεια, ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε. Αυτή τη στιγμή είστε μαζί με τη Δόξα που ξεκίνησε με στόχο ανόδου. Είστε στους 16 βαθμούς. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη συνέχεια, αν εξαιρέσουμε το μάτσο του Σαββάτου. Το καταλαβαίνεις αυτό. Από εκεί και πέρα να κερδίσετε και τη Δόξα και τον Όφη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Καλή χρονιά να έχεις. Ναι,